Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε με τον κύριο Γιάννη Καρούζ. Κάνει σχόλιο πολιτικό όμως. Θα είπαμε όλα τα περιφερειακά, αλλά στην ουσία δεν είπαμε. Φαντάζομαι θα πούμε δύο κουβέντες, έτσι. Τι πολιτικό σχολείο θες να πεις? Πρέπει να τα πούμε πού είναι η κατάσταση πολιτικά. Περίμενε, θα την πούμε και την πούμε. Γιατί σας λέω ότι πάτε γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω δεν έχουμε πάει τίποτα. Πάμε τα θέματα πρώτα. Ευθέως θα πάμε και στο θέμα. Ο κύριος Γιάννης Καρούζος, εργατολόγος, είναι μαζί μας. Γεια σας κύριε Καρούζε, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, οριακά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή αρχή και στην εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε ένα νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο το έχουμε κωδικοποιήσει μαζί σας για να μας πείτε τι φέρνει, γιατί είναι σημαντικά θέματα αυτά. Κοιτάξτε, κατά κύριο λόγο το νομοσχέδιο κινείται εντός του πλαισίου της κοινοτικής οδηγίας που έπρεπε η Ελλάδα να έχει κυρώσει εδώ και καιρό, άρα την ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο. Βασικά χαρακτηριστικά είναι από την αρχή της πρόσληψης το 7ήμερο που θα πρέπει ο εργαζόμενος να γνωρίζει τους διαφανείς όρους εργασίας, τους όρους δηλαδή που θα αναπτύσσεται, θα εξελίσσεται η εργασιακή σύμβαση. Αναφορικά με τον τόπο, χρόνο, μισθό, βάρδιες, αν αλλάζουν καθήκοντα, αν μπορεί να μετατεθεί, πότε θα μετατεθεί, τα πάντα αναλυτικά μέσα στο πρώτο 7ήμερο. Το δεύτερο είναι ότι καθιερώνει μια περίοδο δοκιμαστική 6 μηνών, σύμφωνα με την οποία, εφόσον συμφωνήσει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο, θα αξιολογείται ο εργαζόμενος. Ναι. Δεν θα υπάρχει πρόφαση του εργοδότη στο μετέπειτα χρονικό διάστημα, δεν μου κάνεις, διότι μέσα στο εξάμεινο θα μπορεί να ασκήσει το σχετικό του δικαίωμα εργοδότης. Εφόσον το εξάμεινο προχωρήσει, η σύμβαση δεν μετατραπεί από την αρχή σε ορίστου χρόνου. Εάν δεν προχωρήσει στο εξάμεινο, δεν θα δίνεται αποζημίωση, θα λύνεται και τα μέρη θα τελειώνουν εκεί τη συνεργασία τους. Άρα αυτό που σήμερα ήταν επί 12 μήνες, τώρα θα γίνει στο εξάμεινο, προκειμένου και ο εργαζόμενος να μην βρίσκεται σε ένα καθεστώς ομοιρίας. Ένα τρίτο που καθιερώνει είναι η πολλαπλή απασχόληση. Ναι. Η δυνατότητα δηλαδή που είναι ένα δεδομένο στην ελληνική κοινωνία σήμερα με εργαζόμενους που κάνουν δεύτερη, πολλές φορές και τρίτη δουλειά, σε ένα χαρτογράφητο ορίζοντα μαύρης και ανασφάλισης εργασίας, πλέον αυτό προστατεύεται με δύο ασπίδες. Η πρώτη είναι ότι ο πρώτος εργοδότης δεν μπορεί να θέσει φραγμούς στον εργαζόμενο να μην βρει δουλειά αλλού. Ναι. Για διάφορους λόγους αυτό μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας, αθέμητου ανταγωνισμού κλπ. Και το δεύτερο είναι ότι καθιερώνεται ένα πλαφόν χρονικό στη συνολική απασχόληση του εργαζόμενου με δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά. 11 ώρες ανάπαυσης κάθε μέρα, όσες δουλειές και να έχεις, και αυτές πρέπει να είναι αδιάλειπτες, αδιάκοπες, και επίσης ανά τετράμινο ο μέσος όρος συνολικής απασχόλησης του εργαζόμενου την εβδομάδα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 48 ώρες. Έτσι οριοθετείται η δεύτερη απασχόληση και φυσικά ασφαλίζεται με ενδεχόμενο του Υπουργείου το ασφάλιστρο είτε να το μειώσει είτε να επηρεάσει την έκδοση της σύνταξης. Αυτό το εξετάζει το Υπουργείο επί του πιεστηρίου. Ότι μπορούν οι συνταξιούχοι πια να εργάζονται, έτσι. Χωρίς να έχουν αυτή την περιοχή. Διάταξη. Ναι. Με ένα μήνυμα ασφαλιστικό θα έρθει σε μια αυτοτελή διάταξη αργότερα, όχι πολύ αργότερα, φαντάζομαι πριν τη ΔΕΘ. Ήδη η διάταξη έχει πάει στο ελεκτικό συνέδριο να νομοδοτήσει και φαντάζομαι θα εισαχθεί την επόμενη εβδομάδα, λίγο πριν τη ΔΕΘ, σε διαβούλευση. Ένα άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι η έκτη μέρα απασχόλησης. Έκτη μέρα απασχόλησης όμως όχι παντού, αλλά κυρίως στον κλάδο της βιομηχανίας. Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη 7 μέρες την εβδομάδα, αλλά το προσωπικό τους δούλευε επί πενθήμερο, δυστυχώς δεν υπάρχει προσωπικό. Ζούμε την γενιά της μεγάλης παραίτησης και αυτό δημιούργησε την αναγκαιότητα, κυρίως στον κλάδο της βιομηχανίας, να επεκτείνει το χρόνο απασχόλησης έκτη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος που θα μπει στο πρόγραμμα της έκτη μέρα θα πληρώνεται με 40% την ώρα. Σήμερα, όπου αυτό ισχύει, είναι με 30%. Τις περισσότερες φορές ήταν παράνομο, πλέον θα έχει την αμοιβή 40%, φυσικά με το ρεπό που θα ακολουθεί το εξαήμερο. Λοιπόν, Άρη, τι το κοίταξε αυτό το εργασιακό? Απ' έξω, απ' έξω. Ναι. Αυτά με τους τίτλους μας λέει ο κύριος Καρούζος. Δεν ξέρω. Κύριε Καρούζο, πράγματα, με τίτλο, αλλά είναι ευνοϊκό το νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους? Με τίτλο, παρακαλώ την απάντησή σας. Μα όταν η κοινοτική οδηγία ήρθε ως αποτέλεσμα δράσης των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και μάλιστα σε μεγάλο χρονικό διάστημα διαβούλευσης, προφανώς μια οδηγία, ξέρετε, δεν δίνει το περιθώριο να πεις δεν είναι ευνοϊκό ή είναι ευνοϊκό, ειδικά αν δεν ξέρεις το παρελθόν της οδηγίας. Εδώ λοιπόν το παρελθόν της οδηγίας έχει ένα φιλεργατικό πρόσημο. Αυτό αφορά και αντιμετωπίζει τη μαύρη εργασία, αν καταλαβαίνω καλά, κύριε Καρούζο. Οριοθετεί τα φαινόμενα της μαύρης εργασίας με ένα ανασχετικό τρόπο. 1500 το πρόστιμο, αν συλληφθεί κάποιος να ξεφεύγει από την ψηφιακή κάρτα. Υπέρογκο πρόστιμο, αλλά θυμάστε, υπέρογκο ήταν και το πρόστιμο Βρούτσι τα 1500, αλλά λειτουργήσε. Αν θέλετε να αποψούμε, υπέρογκο. Αλλά δυστυχώς και το 1500 της ανασφάλισης εργασίας λειτουργήσε. Επειδή ακούστηκαν πολλά αρχές Αυγούστου, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, ακούστηκαν πολλά για αυτό το σκέλος. Αλλά αυτό το σκέλος επί της ουσίας πάει να βάλει ένα φρένο στη μαύρη εργασία. Μαύρη εργασία η οποία δεν την ορίζει μόνο ο εργοδότης,
είναι και, και η άλλη πλευρά. Το ταγκό που λέμε με τους δύο και τα σχετικά. Δύο, τώρα φαντάζομαι. Ακόμα χειρότερο από τη μαύρη εργασία είναι η υποδηλωμένη εργασία. Είμαστε 5 φορές απάνω σε σχέση με την αδήλωτη στην υποδηλωμένη. Δηλαδή 4 ώρα που στην ουσία δουλεύουν 8 ώρα. Και αυτό με το νομοσχέδιο, ειδικά με το 10500, οριοθετείται. Προσπαθεί το Υπουργείο να το οριοθετήσει. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει και μια συνείδηση, έτσι, την οποία πρέπει να αλλάξουμε. Ήδη από τα μνημόνια, θα έλεγα και πριν τα μνημόνια, που ενισχύουμε και ήδη την ανασφάλιστη εργασία, ίσως επειδή το μαύρο πολλές φορές βολεύει. Αλλά γι' αυτό ακόμα θέλουμε προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρούζο. Να είστε καλά, κύριε Καρούζο. Για να, είστε καλά, θα σας χρειαστούμε αρκετά φέτος στο δύσκολο κομμάτι της καθημερινότητας και των εργασιακών.